Ακούστε να δείτε τι έγινε. Περιμέναμε μία ομιλία στη σκιά της καταστροφής της Θεσσαλίας. Όλοι λέγαμε ότι και θα είναι μαζεμένοι και δεν θα είναι. Ναι. Δεν ήταν τέτοια ομιλία. Ήταν μία ομιλία κανονική. Εγγενείων Διεθνούς Εκθέσεων της Θεσσαλονίκης. Κανονικότατη ομιλία. Με αυτό που ήθελε να πει, με αυτό με τις παροχές, με αυτά που ήθελε να δώσει, με αυτά που δεν ήθελε να δώσει. Λοιπόν, πάμε. Πολύ γρήγορα και επιγραμματικά. Τριετίες. Ξεπαγώνουν ένα χρόνο. Να πούμε ότι είναι η μεγάλη είδηση της ομιλίας. Ναι. Ξεπαγώνουν ένα χρόνο τουλάχιστον νωρίτερα. Η υποχρέωση ήταν ότι θα ξεπαγώσουν όταν η ανεργία θα πέσει κάτω από 10%. Το κάνει ένα χρόνο νωρίτερα τουλάχιστον. Τουλάχιστον μπορεί και 14 με 15 μήνες. Ένα αυτό. Φοροδιαφυγή 2. Πολύ σκληρό. Περίμενε, πριν πας φοροδιαφυγή. Τριετίες, να πούμε, δεν υπάρχει. Από τώρα ισχύουν από 24. Ναι, ναι. Από 1η-1η του 24. Ναι. Ό,τι έχει χαθεί, χάθηκε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Όχι. Δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Όχι, το λέω γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα και λέει ο κόσμος τι θα γίνει. Θα τα απαντήσουμε και τις επόμενες μέρες με τους ειδικούς. Νίκο, εδώ να πούμε όμως ότι οι τριετίες είναι ένα, να το πω, φιλολαϊκό μέτρο για να τα κωδικοποιούμε έστω και απλουστευτικά, αλλά χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Ναι, ναι, δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά σημαίνει αυτό. Για τους μισθούς των ιδιωτικών τομέας. Ο τομέας θα πληρώσει αυτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το είπε τουλάχιστον 2-3 φορές ο Πρωθυπουργός. Επόμενο μεγάλο κεφάλαιο, φορο διαφυγή. Για το, ναι, για το κόστος που θα έχει ο δημόσιος τομέας, σας είπα, για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτά που θα πάνε. Τώρα, φορο διαφυγή. Για συντηρητική κυβέρνηση, αν το θέλεις έτσι, ήταν πάρα πολύ σκληρός με τους επαγγελματίες. Ήτανε. Τα χειροκροτήματα δεν ήταν πολλά την ώρα που εξήγηλε αυτά που έλεγε. Δεν ήταν πολλά, αν προσέξετε. Ναι. Και μπορεί και να πάγωσε η αίθουσα όταν είπε ότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων, ηλεκτρονικές και τα λεφτά πάνω στο τραπέζι, τέλος. Τελειώσανε τα μαύρα, τελειώσαν οι μαύρες σακούλες. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά αυτό εννοούσε. Σας λέω ότι εννοούσε. Δεν το είπε έτσι. Αλλά αυτό εννοούσε. Δεν μπορεί να το πει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πρόσεξε εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα. Αφού πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω των τραπεζικών συναλλαγών, ποια είναι η παγίδα? Γιατί το τυρί το είδαμε, την παγίδα δεν είδα. Εάν πας να καταθέσεις σημαντικό ποσό για να κάνεις αγοραπολισία ακινήτων, αμέσως θα ειδοποιηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Κατάθεση πάνω από ένα ορισμένο ύψος, χτυπάει καμπανάκι και ελέγχεται αυτός που υπηρεσιάζεται. Πόθεν έσχεσαι. Και αρχίζει άλλη διαδικασία. Εκεί λοιπόν η αίθουσα όχι χειροκρότησε. Μάλλον πάγωσε με την εξαγγελία. Εγώ αν θέλεις να σου πω, νομίζω ότι είναι σωστό μέτρο. Γιατί σου έλεγα στην εκπομπή μέσα στην εβδομάδα ότι είχαν πάει οι τραπεζίτες και λέγανε ότι το 90% των συναλλαγών που γίνονται σε ακίνητα, καταγεγραμμένα, γίνονται εκτός τραπεζικού συστήματος και μόνο το 10% γίνεται μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Το είχαμε πει. Να μαντέψω κάτι εγώ, ότι μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο θα έχουμε έκρηξη τη αγοραπολισία ακινήτων. Έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελματίες. Σαφέστατος. Νέο φορολογικό πλαίσιο. Οι πληροφορίες είναι αυτές που είπαμε στην εκπομπή την Παρασκευή. Μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής, όπως τα έγραψε και ο Γιώργος Παλαιτσάκης στην εφημερίδα, στην Αυτεμπορική. Μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής 100% και ελέγχους από πολλές πλευρές. Πολλές πλευρές και διασταυρώσεις από πολλές πλευρές. Γιατί το είπε και ο ίδιος, δεν είναι δυνατόν να δηλώνουν 7 στους 10 εισοδήματα κάτω από το όριο της στόχης. Okay. Είναι φοβερό. Δηλαδή, και να συμπληρώσω, κάτω από 5.000 ευρώ. Κάτω από 5.000... Αυτοί παίρνουν και συσίτιο από την εκκλησία. Αυτοί παίρνουν και συσίτιο από την εκκλησία. Και επιδόματα. Να συμπληρώσω εδώ ότι είπε δεν θα υπολογίσω το πολιτικό κόστος και να θυμίσω ότι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν μια κοινωνική επαγγελματική ομάδα που ψήφισε συντριπτικά Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιουνίου. Να το δούμε. Αν σας πω από τι εντυπωσιάστηκα. Την είδηση για τις τριετίες δεν την είχαμε. Δεν είχε κυκλοφορήσει. Μας είπε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας, θα υπάρξει κάτι καλό. Όχι, στην εβδομάδα δεν το είχαμε ανοίξει. Όχι, δεν το είχαμε. Ναι, καινούργια. Εγώ εντυπωσιάστηκα με το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός προς κάποιους επιχειρηματίες. Το δεν θα συγκυβερνήσουμε. Αυτό ήταν σαφές. Δεν απευθύνεται ούτε σε σένα, ούτε στην Νικόλου, ούτε σε μένα. Δεν απευθύνεται στους δημοσιογράφους προφανώς, σε όλο τον τύπο. Απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους ξέρει. Και αυτοί, γιατί προφανώς. Νίκο, και αυτοί. Γιατί τον άκουσα σε μια άλλη αποστροφή της ομιλίας του να λέει ότι παίρνουν τηλέφωνα κάποιους γνωστούς υπουργούς. Παίρνουν 5 γνωστούς για να τελειώσουν την ιστορία. Να τελειώσουν τη δουλειά. Τώρα μίλησε και σε αυτή την αποστροφή, μίλησε και για ισχυρούς της ενέργειας και ισχυρούς του ποδοσφαίρου. Επειδή είμαστε παλιοί εμείς,
ότι κάποτε ο Κώστας Καραμαλής σε ένα ταβερνίο. Το μοναστηράκι. Είπε, μίλησε για τους ταβατζίδες, φράση που τον συνόδευσε σε όλη μέχρι τώρα τη διάρκεια. Μέχρι τώρα, Νίκο. Και τώρα ακόμα. Παραπέμπει αυτή η φράση στον Καραμαλή. Κατά μία εκδοχή την πλήρωσε και αυτή τη φράση. Δεν ξέρω. Πάντως το δεν θα σας κυβερνήσουμε από αυτό. Πάντως το μήνυμα, έχεις δίκιο, και αυτό ήταν σοβαρό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν σαφές το μήνυμα. Και είχε αποδέκτες συγκεκριμένους. Άλλο. Είχαμε ανοιχνεύσει μέσα στη βδομάδα το 1 ευρώ, απλά δεν ξέραμε από πού θα έρθει το 1 ευρώ. Νομίζαμε ότι αφορά το σύνολο των φορολογουμένων. Δεν αφορά το σύνολο των φορολογουμένων. Αφορά αυτούς που κάνουν τουρισμό και αυτούς που πληρώνουν. Σήμερα το τέλος, ο φόρος, πες το φόρο, που πληρώνει κάποιος όταν χρησιμοποιεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είναι από 0,50 έως 4 ευρώ. Πάει, ενώ 0,50 ευρώ, με 50 λεπτά. Πάει από 1 έως 6 ευρώ. Είναι αύξηση 50%. Το πληρώνουν όλοι, το πληρώνουν κυρίως οι τουρίστες. Που για να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών να πάει από 400 σε 600 εκατομμύρια. Και μετά είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Εθελοντική και είπε και για τις τράπεζες. Ναι, εκεί το είπε και χαμογέλασε. Το είπε κάπως. Αν τον προσέξατε, είπα, έβαλε 50 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Έλεγε, γι' αυτό λέω το είπε κάπως. Για λίγο παραπάνω. Μεγαλοθυμία και βάλτε κάτι. Έχω την εντύπωση ότι αν φτιαχτεί ταμείο που θα φτιαχτεί. Θα μαζέψει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ αυτό πιστεύω. Διότι Νίκο, είναι η διαχείριση. Καταρχάς είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές. Μην πάμε στο Ταμείο Μολυβιά. Το περίφημο Ταμείο Μολυβιά. Για την ηλία το λέω. Γιατί το λέω. Για αυτό το λέω. Γιατί λέμε, εμείς δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, τα θυμόμαστε. Λοιπόν, και το άλλο. Και το άλλο Airbnb. Βραχυπρόνιες μισθό. Ναι, υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό να το δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Είπε για τις μεσαίες και τις μεγάλες. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις προαιρετικά για τα σπίτια. Για τα σπίτια. Και ανοίγουμε διάλογο. Συγγνώμη. Ότι ανοίγουμε και διάλογο για συνολική υποχρεωτικότητα σε όλα τα ακίνητα. Είναι μια δύσκολη κουβέντα και νομίζω ότι θα πάρει χρόνο. Αν βοηθήσουν και λίγο οι ασφαλιστικές, να είναι το ασφάλιστο για το σπίτι σου, που να περιλαμβάνει δηλαδή, τα βασικά βέβαια έπρεπε, πρέπει να περιλαμβάνει και σεισμούς και πλημμύρες και φωτιά. Ναι, Φίλιππε, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είναι χαμηλό το ασφάλιστο. Αλλά αυτό λέω. Οι εταιρείες έχουν πληρώσει ενώ σε διεθνές επίπεδο στην Ελλάδα. Τεράστια ποσά με τις. Πώς ασφαλίσω, είναι ένα κόστος. Δηλαδή είναι ένα κόστος, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολο να βοηθήσουν οι ασφαλιστικές. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Νίκος αυτό, γιατί διεθνώς η εικόνα είναι ότι έχουν καταβάλει τεράστια ποσά με την βίαιη έκρηξη της κλιματικής αλλαγής. Και επειδή οι προγνώσεις και όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια, θα είναι υψηλός και ο δείκτης ο αναλογιστικός που θα υπάρχει στις ασφάλειες. Για τις δύο καταστροφές μεγάλες και στον Εύρο και στη Θεσσαλία. Μίλησε πάρα πολύ ώρα. Είπε ότι ακούει τους πολίτες, καταλαβαίνει την οργή τους και το θυμό τους. Βέβαια, αυτό πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Τι κάνω, ακούω την οργή. Αυτό είναι το. Αυτό το θυμό δεν σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνω για να λύσω το πρόβλημα. Για το σιδηρόδρομο τον είδα λίγο αισιόδοξο. Είπε θα το φτιάξουμε και θα λειτουργήσει. Θα το φτιάξουμε γρήγορα, σχετικά γρήγορα. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς. Μιλάνε για μεγάλη καταστροφή και μπορεί. Ένα χρόνο και. Ότι δεν μπορεί. Εκεί θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις εξαγωγές. Λοιπόν, και να κλείσουμε. Τις εξαγωγές και με την παραγωγή. Δηλαδή, φέτα από την Θεσσαλία, γιαούρτι, γαλακτοκομικά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα και με το σκληρό σιτάρι για τα σιτηρά. Δηλαδή, θα δούμε συνεχείς ανατιμήσεις. Νίκο, θα τα πούμε αναλυτικά. Το είπε ότι δεν υπάρχει. Το είπε. Εκτός από τη Θεσσαλία και τον Εύρο. Θεσσαλία και Εύρο. Θα τα πούμε αναλυτικά από αύριο σε όλες τις εκπομπές της Ναυτεμπορικής. Αλλά να κλείνοντας αυτή την επισκόπηση των βασικών εξαγγελιών, να μείνουμε λίγο και στο θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Που και αυτό το περιμέναμε. Ναι, το Airbnb, το είχαμε πει. Πάνω από τρία. Πάνω από τρία μπαίνει στη φορολόγηση. 24% στο γενικό τουριστικών επιχειρήσεων. Ναι. Το πιέζανε οι ξενοδόχοι, το θεωρούσαν αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό λέγει ο Τάσος εχθές και και εφαρμόζεται. Και να σου πω κάτι που δεν ξέρω πόσος κόσμος το ξέρει από αυτούς που μας παρακολουθούν. Στη Νέα Υόρκη δεν υφίσταται Airbnb πια από 5 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Στο κέντρο. Υποχρεωτικά, όλοι, υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης πρέπει να μένει μέσα στο Airbnb που νοικιάζει. Ναι. Δηλαδή, θες να το νοικιάσεις, νοικιάσαι ένα δωμάτιο ή δύο δωμάτια. Ουσιαστικά αυτό. Δεν υπάρχει Airbnb στη Νέα Υόρκη. Έχασε η Airbnb την αγωγή που έκανε στο Δήμο της Νέας Υόρκης και στην πολιτεία. Και η Νέα Υόρκη εφαρμόζει αυτό το σύστημα πια από τις 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν. Εδώ μπαίνει η ΦΠΑ, μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι πάντως ένα καινούριο μέτρο που δεν νομίζω ότι το έκανε τόσο για τα έσοδα. Δεν νομίζω ότι θα έχει τίποτα τεράστια έσοδα από αυτή την ιστορία.
Το έκανε κυρίως για λόγους ανταγωνισμού. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά και τώρα από αύριο. Δικαιοσύνη έναντι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από αύριο όλα αναλυτικά. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Θα πει στη συνέντευξη τύπου πολλά πράγματα θα διευκρινιστούν. Θα διευκρινιστούν. Από συναδέλφους πολλά πράγματα θα ερωτηθούν. Να σημειώσω ότι καμία αναφορά στην εξωτερική πολιτική. Στο τέλος. Στο τέλος αναφέρθηκε και στα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Ένα συμβολικό σημειολογικό. Και της Ελλάδος-Τουρκίας. Καμία αναφορά. Εκκρεμή συνέντευξη με Ταγίπ Ερντογάν. Θα είναι και η συνάντηση με τον Ερντογάν. Λοιπόν,